Σήμερα έχουμε καλεσμένο στο στούντιο. Όπω ξέρετε, δεν το κάνουμε συχνά αυτό, αλλά όταν το κάνουμε υπάρχει πολύ σοβαρό λόγο. Και ο σοβαρό λόγο σήμερα είναι όσα συμβαίνουν στη Γαλλία εδώ και μήνε. Έχουμε εκατομμύρια εργαζόμενου σε μια χώρα που είναι στο σκληρό πυρήνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι στου δρόμου, είναι σε δυναμικέ κινητοποιήσει, ενάντια στην αύξηση των ορίων ηλικία συνταξιοδότηση και όχι μόνο. Σήμερα, λοιπόν, Γαλλία Γαρ, είναι μαζί μα ο Γιάννη Στασιούλα, μέλο τη κεντρική επιτροπή του ΚΚΕ που επισκέφτηκε τη Γαλλία πριν από μερικέ μέρε. Γιάννη Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχά, καλησπέρα. να ξεκινήσουμε με το πώ ήταν η εμπειρία, πώ νιώθει τώρα που έχει επιστρέψει. Νομίζω ότι ο καθένα που θα πήγαινε αυτή την περίοδο στην Γαλλία με τόσο μεγάλε κινητοποιήσει, πολυμορφία στο πώ εκδηλώνονται ε, αυτέ οι κινητοποιήσει, αλλά αντίστοιχε του περιεχομένου που δίνουν οι εργαζόμενοι. Θα γύριζε γεμάτο και θα ε, έτοιμο να, να συζητήσει με και με τους εργαζόμενους εδώ στην Ελλάδα για αυτές τις εμπειρίες. Σα το λέω δηλαδή έτσι χαρακτηριστικά και υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για αυτό και εδώ στην Ελλάδα. Όσο ήμουν εκεί τις τρεις μέρες που ήμουν εκεί στην ε, Μασαλία, ε, με έπαιρναν τηλέφωνο ε, από εδώ από εργαζόμενοι από την Ελλάδα. Πρώτα μου πούνε ότι μπράβο το κουκουέ που βρέθηκε και στη Μασαλία και Α, στην Ελλάδα. Σε καλούσαν Υγάλια. από εδώ δηλαδή από Ελλάδα. Ε, από Ελλάδα ναι και στην στο Παρίσι με τον Γενικό Γραμματέα. Είναι πολύ σημαντικό για, την, για τους εργαζόμενους. Ε, αυτό, ε, αντιλαμβανώσουν δηλαδή το ενδιαφέρον και ότι ένας κόσμος, όχι αμεληταίος, αρκετός κόσμος παρακολουθεί και θέλει ε, να μάθει τις εξελίξεις. Έχουμε, νομίζω, γύρισαμε τέτοια θετικά στοιχεία, ε, να, να, να συμβάλλουμε όλοι που πήγαμε εκεί Φέβαια. σε αυτή την κουβέντα, τα συμπεράσματα, την πορεία, τα χαρακτηριστικά. Πολύ σημαντικό. Θα τα δούμε αυτά και αναλυτικά στη συνέχεια τη κουβέντα μα. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Να δούμε, για να καταλάβει κι ένα κόσμο, να καταλάβουμε κι εμεί ε, αυτό που συμβαίνει, τι περιεχόμενο έχει, δηλαδή γιατί κινητοποιούνται οι εργαζόμενοι στη Γαλλία, τι είναι αυτό που ζητάνε και για ποιου λόγου είναι τόσου μήνε στους δρόμου. Ναι, οι κινητοποιήσει έχουν ξεκινήσει με αφορμή την αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση, δηλαδή την αύξηση ορίων. Ηλικία στις 19 του Γενάρη. Αυξάνονται τα όρια ηλικία συνταξιοδότηση κατά δύο χρόνια από τα 62 στα 64 και χρειάζονται και 43 χρόνια δουλειά ή, όπω το λένε οι Γάλλοι, 172 τρίμηνα χωρί κενό. Mm -hmm. Αντιλαμβάνονται και οι Έλληνε εργαζόμενοι τι είναι αυτό. Ε, για να μπορέσουν να βγουν στη σύνταξη, που πάει να πει, επειδή πάντα θα υπάρχει ασυνέχεια μέσα σε αυτό το διάστημα. Τα 64 δεν μπορεί να βγει εύκολα κάποιο σε σύνταξη. Θα θέλει και 65, θα πάει και 66, όπω γίνεται άλλωστε και τώρα που είναι στα 62. Είναι συνδυαστικό το κριτήριο, είναι συνδυαστικό στα 62, 6, που... που δεν μπορεί κάποιο να βγει σε πλήρη σύνταξη. Βγαίνει αργότερα, γιατί δεν έχει τι προποθέσει. Ένα βασικό στοιχείο λοιπόν ήταν το συνταξιοδοτικό, αλλά όχι μόνο. Mm. Το, το πλαίσιο πάλι, α πούμε, που βάζουν εκεί τα ε, σωματεία και ιδιαίτερα εκεί που βρέθηκα εγώ στο εργατικό κέντρο. Ε, Μασαλίας που είναι και μέλο τη Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, ήταν ό, όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, ακρίβεια, ε, συλλογικέ συμβάσει εργασία, μεροκάματα και αυτό είναι που κινητοποιεί τον κόσμο. Η πανδημία που περάσανε να, βέβαια, βέβαια, ήταν κλεισμένη με προβλήματα στα ε, ζητήματα υγεία Για να σα το πω για να το αντιληφθεί και ο κόσμο λίγο. Με ένα παράδειγμα για το ζήτημα τη ακρίβεια σε σχέση με τα μεροκάματα mm -hmm. και του μισθού, γιατί υπάρχει και ένα επιχείρημα που λέει: Εμεί εδώ στην Ελλάδα παίρνουμε χειρότερου μισθού σε σχέση με τι ευρωπαϊκέ χώρε. Αυτό χώρες. είναι βασικό, ναι, βασικό επιχείρημα. Ναι, και το ακούει ένα κόσμο και. Ε, κάπου επηρεάζεται. Και... Λοιπόν, εργαζόμενοι εκεί που συνομίλησα μαζί τη, στον χώρο τη υγεία, παίρνει 1.200 ε, ευρώ το μήνα. Από αυτά δίνει 530 για το ενίκιο τη. Γύρω στα 300 ευρώ για το σούπερ μάρκετ που έχει μια τρομακτική αύξηση του 30% σε σχέση με λίγου ε, μήνε πριν. Mm -hmm. Είναι τα μεταφορικά της που πρέπει να πληρώσει. Βάλει ό,τι θέλει για το ηλεκτρικό, για τη θέρμανση. Είναι, μου λέει ότι είναι. και στα βα... παιδιά... Δεν, 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 δεν βγαίνει, είναι με πολύ δυσκολία. Άρα τελειώνει και εκεί στο 15η μέρο και ψάχνεται μετά ο κόσμο. Όπω ψαχνόμαστε και, και εμεί εδώ στην Ελλάδα στο 15η μέρο. Άρα αυτό το επιχείρημα που το. Πλασάρουν κάποιοι συγκρίνοντα μόνο την ονομαστική τιμή των μισθών. Είναι μια, να το πω λίγο έτσι, λαϊκά, απαταιωνιά. Δηλαδή, όπου υπάρχουν εργαζόμενοι, πάντα τα ίδια προβλήματα. Και όπου υπάρχει καπιταλισμό, αυτά έχουν να αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, και αυτό είναι που του κινητοποιεί όλο αυτό το πλέγμα, προβλήματα, αυτό. Κοινά προβλήματα. Κοινά ε, προβλήματα. Ε, για ό,τι βγαίνουμε εμεί έξω, ακριβώς. βγαίνουμε και οι εργαζόμενοι στην Έχει Γαλή. πολύ μεγάλη σημασία πάντω αυτό που είπε νωρίτερα, πέρα από όλο το πλέγμα των προβλημάτων, έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτό ειδικότερα για το συνταξιδοτικό. Δηλαδή, στη Γαλλία υπηρετείται το ίδιο μοντέλο με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Στην Ελλάδα έχουμε τα 67 χρόνια. Δηλαδή, τα 67 τα έχουμε σαν γενικά όρια. Σαν γενικά ηλικίες. όρια, θεσπίστηκαν επισήμω. Ναι, αλλά έτσι, και εδώ παραδείγματο χάρη έχουμε. Και συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία. Το έχουμε αυτό το κριτήριο ότι για να βγει κάποιο ε, στα 62 που λένε με πλήρη σύνταξη πρέπει να δουλέψει 40 χρόνια, δηλαδή να έχει 12.000 ένσημα χωρί ε, διακοπή. Πρακτικά σε πηγαίνει ε, παραπάνω. Παντού για του εργαζόμενου είναι το ίδιο ακριβώς, πρόβλημα. Ακριβώς. Και ιδιαίτερα που βρισκόμαστε σε μια εποχή που θα μπορούσε να είναι και λιγότερες οι ώρες δουλειάς και νωρίτερα να βγαίνουν οι εργαζόμενοι στη σύνταξη για να μπορούν να απολαύσουν του καρπού τη δικιά τους, τους δουλειά. Εμεί πληρώνουμε. Έτσι. Δεν πληρώνει κανένα άλλο. Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Έχουμε πολύμινε κινητοποίησει, πανεργατικέ, κλαδικέ απεργίε και όσο φουντώνει όλο αυτό, ε, γιατί φουντώνει, δηλαδή και τι επόμενε μέρε, το επόμενο διάστημα έχουν προγραμματιστεί πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχει ένταση τη καταστολή όμω ταυτόχρονα. Ναι. Και θέλω να σε ρωτήσω, αυτέ οι κινητοποιήσει ποια χαρακτηριστικά είναι εκείνα που τι κάνουν να αντέχουν όσο αντέχουν και να συνεχίζονται ναι. και να μην σταματάνε. Η ένταση τη καταστολή είναι ένα στοιχείο που βγάζει κάθε φορά το αστικό κράτο και η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το λαό που αντιπαλεύει, την αδικία, Προσπαθεί, Ευρώ. βάζει στον αγώνα το, τα επί, το επίκεντρο, τα δικές του ε, ανάγκες. Αυτά τα στοιχεία που κάνουν την απεργία και τις κινητοποίησεις να αντέχουν κατακίνηται μαζικότα. Έχει αγκαλιάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του εργατόκοσμου. Πολύ μεγάλο μέρος του εργατόκοσμου που συμμετέχει στις απεργιακές κινητοποίησεις και στις άλλες μορφές ε, με, 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 με κάθε τρόπο. Κινητοποιήθηκε με μεγάλη ευκολία, θα το πω. Δεν είναι μικρό πράγμα σήμερα ένα εργαζόμενο στην Γαλλία ναι. με τι πολλέ μέρε απεργία να χάνει μεγάλο μέρο του μισθού του, 2, 3, 4 εκατοστάρικα, αλλά κάνει απεργία. Τι δείχνει αυτό, ότι η άλλη πραγματικότητα, η κανονικότητα που του έχουν προσφέρει που προσφέρουν οι κυβερνήσει και στη Γαλλία και εδώ στην Ελλάδα, είναι πιο σκληροί, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, οπότε επιλέγει, αξιοποιώντα και την ίδια την πείρα, ε, την απεργία. Και έχουν, ε, υπάρχουν και άλλα δύο στοιχεία. Υπάρχει το στοιχείο ότι υπήρχαν εκεί και υπάρχουν κάποιε δυνάμει, οι οποίε, ε, πώ να το πω, έσβρωξαν mm -hmm. την κλιμάκωση του αγώνα, δηλαδή η απεργία η πανεθνική για πρώτη φορά για αυτό το θέμα κηρύχθηκε στις 19 του Γενάρη από όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις κάπου στο παρά 1, χωρίς καμιά προοπτική κλιμάκωση. Εκεί λοιπόν οι, δυνάμει που βρίσκονται στο εργατικό κέντρο Μασαλίας έδωσαν το σύνθημα της κλιμάκωσης του αγώνα και με νέες απεργίες και με μπλοκάρισμα όπως το λέγανε εκεί οι συνάδελφοι από την Γαλλία, μπλοκάρισμα της καπιταλιστικής παραγωγής, mm. με την απεργία μας λέγανε πρέπει να να πονέσουν οι, οι επιχειρηματίες, πρέπει να πονέσει η κυβέρνηση του κεφαλαίου, να το μετρήσει δηλαδή και σε ε, κόστος, για να βγούμε ε, νικητές. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν που υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις, ε, που δούλευαν και προηγούμενα και βγαίνουν μπροστά τώρα, και έχουν αναγνώριση μέσα στον κόσμο, και είναι επίσης το δεύτερο στοιχείο σημαντικό, όπως το είδα εκεί, είναι ότι χρησιμοποιούν ορισμένες μορφές πάλης mm -hmm. που βοηθάνε τον εργατό κόσμο να καταλάβει ότι αυτή η απεργία είναι δική του, είναι για τη ζωή του, mm -hmm. Ο, τα ταξικά της χαρακτηριστικά, τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Θα δηλαδή... σας με ένα παράδειγμα. Το Σωματείο της ε, ενέργεια στο Παρίσι mm -hmm. πήρε μια απόφαση και συμβολικά έκλεινε το ηλεκτρικό ρεύμα στις περιοχές που μένει η ελίτ της αστικής τάξης της Γαλλίας, βιομήχανη, άλλα γρανάζια των μηχανισμών και αντίστοιχα στις περιοχές που έμενε εργατόκοσμος, εργαζόμενοι, φτωχοί άνθρωποι πηγαίναν και κάνανε επανασύνθεση σε ρεύματα που τους είχαν, είχαν κοπεί, σε φυσικό αέριο, αυτό για μας... Βλέπω, βλέπω έχει φέρει και πολλέ ε, ιδέες. ιδέε. Ναι, ναι, <laughs> και τα έχουμε εφαρμόσει και εμεί εδώ προσπαθούμε έτσι. και έχουμε ε, μπροστά, έχουμε βρεθεί σε τέτοιε παρόμοιε καταστάσει με του πληστηριασμού, με τα ρεύματα, επανασυνδέσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Αλλά είναι πολύ θετικό να βλέπει ότι αυτό υπάρχει και αλλού, ότι δεν, είσαι, δεν, δεν μόνο σου. Υπάρχουν και άλλοι εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουμε κοινά προβλήματα σκεφτόμαστε τον ίδιο τρόπο να, να, αντιδράσουμε, βλέπουμε τον ίδιο αντίπαλο απέναντί μας. Αυτό είναι πολύ καλό για την υπόθεση συνολικά της εργατικής τάξης σε κάθε χώρα. Και Ξέρεις, έχω κρατήσει σημείο ένα σύνθημα, είναι σύνθημα εργατών πυρηνική μονάδας. Και επειδή τα συνθήματα έχουν τη δική του σημασία, τη δική του αξία, λένε είμαστε σε θέση να πάρουμε τον πλήρη έλεγχο του εργαλείου μα, πυρηνικό, πυρηνική μονάδα, θυμίζω, παράγουμε, αποφασίζουμε. Αυτό αυτομάτω δίνει ίσω και μια εξήγηση στο, στην επιτυχία των κινητοποιήσεων. Δηλαδή ναι. είναι ένα πολύ ουσιαστικό σύνθημα που δίνει ένα στίγμα χαρακτηριστικό. Α πούμε ότι αυτό το στοιχείο που βλέπει πέρα από την ε, εκμετάλλευση που που βιώνουν τώρα οι εργαζόμενοι τη Γαλλία, την αδικία που βιώνουν, και βλέπει και πώ θα είναι σε πολιτικό επίπεδο ποια είναι η προοπτική, το είδαμε σε πολλού εργαζόμενου. Μα το είπαν, συνομιλήσαμε δηλαδή ότι το πρόβλημα είναι ο καπιταλισμό. Ο καπιταλισμό γεννάει τα προβλήματα και σε εσά στην Ελλάδα μας, τα ίδια δεν έχετε. Μα λέγανε, ε, επιβεβαιώναμε και το πρόβλημα, το, τελικά η λύση πρέπει να βρεθεί να πάρουν οι εργάτε την εξουσία στα χέρια του. Άρα αυτοί οι απεργιακοί αγώνε τροφοδοτούνται και από αυτό το σύστημα. Δεν υπάρχει σε όλου του εργαζόμενου βεβαίω, αλλά υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι που τροφοδοτεί και την αντοχή ε, των αγώνων και τροφοδοτεί και με ε, μία πίστη ότι εμείς θα τα καταφέρουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτή την αντιλαϊκή επίθεση και να περάσουμε και σε ένα βήμα πιο μπροστά. Δηλαδή υπάρχει το σύνθημα αποτυπώνει μια αναγκαιότητα που υπάρχει που θα, θα εκπληρωθεί έτσι και αλλιώς με την πρωτοπόρα δράση. Αυτό εκφράστηκε όλους... και σε άλλου χώρου δουλειά. Σε άλλε παραγωγικέ α το πούμε. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι Είδαμε πλάνα από δηληστήρια, είδαμε πλάνα. Δεν ξέρω ε, αυτό πώ το βιώνατε εσεί που το ζούσατε εκεί. Αν υπάρχει κάποιο παράδειγμα, χαρακτηριστικό, α πούμε. Εμεί είδαμε. Ε, επειδή βρεθήκαμε στον χώρο των δηληστηρίων, στι μεγάλε δεξαμενέ πετρελαίου κτλ., εκεί που είχε εφαρμοστεί η απόφαση τη κυβέρνηση να επιστρατεύσει του εργαζόμενου που πήγαιναν αναγκαστικά μέσα, οι φορτηγατζίδες που ήταν αναγκασμένοι και πιεσμένοι να έρθουν. Εκεί λοιπόν το εργατικό κέντρο Μασαλίας μας έκανε εντύπωση η οργάνωση της περιφρούρησης και της μαζικότητας της περιφρούρησης, της που ήταν αυτή, από μόνη της μία συγκέντρωση. Ναι, ναι. Μία συγκέντρωση θα τη θεωρήσουμε, είναι μία... αυτό, έτσι, είναι είναι... που έκαναν αποκλεισμό ε, της ε, διέλευσης των φορτηγών, υποστήριξη των συναδέλφων τους μέσα που πηγαίναν με το πιστόλι στον κρόταφο και με απειλές να δουλέψουν επειδή ήτανε ε, επιταγμένοι βλέπαμε τους φορτιγαζίδες τα μεγάλα βιτιοφόρα που βγαίνανε και σηκώναν το χέρι γροθιά αυτό δείχνει ότι όλο το περιεχόμενο αυτή, ε, και αυτό που είδαμε εκεί αυτού του αγώνα αυτό, δεν μπορεί εύκολα, δεν μπορούσε αυτές τις μέρες εύκολα να λειτουργήσει ένας κοινωνικός αυτοματισμός που το βλέπουμε σαν όπλο του συστήματος κάθε φορά απέναντι στις απεργίες. Η απεργία έχει αγκαλιάσει ευρύτερα τμήματα λαού και με το περιεχόμενό της πατάει σε πραγματικές ανάγκες και με την αποφασιστικότητα που δείχνουν οι δυνάμεις εκεί που ηγούνται στη μασαλία του εργατικού κέντρου, την αποφασιστικότητα που δίνουν ότι θα το παλέψουμε μέχρι mm -hmm. τέλος Ξέρεις είναι σημαντικό Θέλα με αφορμή αυτό που, που λες τώρα ε, είδαμε τελικά με ποιο τρόπο πέρασε ο Μακρόν το νομοσχέδιο το οποίο είναι ένα βήμα κλιμάκωσης έτσι, της ε, καταστολής και του αυταρχισμού τι έκανε ουσιαστικά προσπέρασε την εκεί Βουλή με προεδρικό διάταγμα έβγαλε ε, τα τυπικά εμπόδια ε, από τη μέση και ε, ε, αναρωτιέται κανείς αυτό για το οποίο κινητοποίησε τελικά γίνεται νόμος αυτό πώ επηρέασε, πώς, τι επίδραση είχε στι κινητοποιήσει. πάγωσαν, να... συνέχισαν. Ναι. Βέβαια, βλέπουμε να συνεχίζονται. αλλά... Βλέπουμε ναι. στι εικόνε ότι είναι όλο και πιο μαζικοί. Πώ το έζησε εσύ εκεί ναι. αυτό δηλαδή, το αντίκτυπο. Καταρχήν, θα που πρέπει που είχε. να παρατηρήσουμε ότι αυτό που έκανε ο Μακρόν, που είναι ακριβώ παρόμοια με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που έγινε εδώ στην Ελλάδα το 2012 και κόπηκαν οι μισθοί ότι για την αστική δημοκρατία που εκπροσωπείται από τις κυβερνήσεις και εδώ στην Ελλάδα και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες ε, της Ευρώπης, η αστική δημοκρατία λοιπόν είναι πολύ, στην τακτική της είναι πολύ ευέλικτη και τάχιστο να πρόκειται να ικανοποιήσει τα συμφέροντα των λίγων. Άλλο που θα χρησιμοποιήσει αυτόν τον τρόπο, αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά. Έχουν ψηφιστεί δεκάδες αντεργατικοί νόμοι στη Βουλή, ας το πούμε έτσι, που σηκώνουν το χέρι τους όλοι οι βουλευτέ των αστικών κομμάτων και ψηφι, και στη Γαλλία και στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Δηλαδή ήταν η πράξη του νομοθετικού περιεχομένου που έκοψε του μισθού με το έτσι, με, έτσι, με ένα, μια βραδιά. Mm -hmm. Μια βραδιά κοιμηθήκαμε με μισθό τόσο και την άλλη ξυπνήσαμε μείον 22 και 32%. Τα 100, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι πληστηριασμοί και Πασόκ και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ που του ήταν κυβέρνηση, του κάνανε ηλεκτρονικού. Ο νόμος για τον περιορισμό της, της απεργίας ήρθε με το επιχείρημα της πολλής δημοκρατίας, σηκώσαν τα χεράκια τους, άρα κάθε φορά επιλέγει το αστικό κράτος τι θα κάνει. Και σε αυτή την περίπτωση η εκτίμηση είναι ότι επιλέγει να το κάνει τάχιστα, όχι μόνο γιατί το έχει απέτηση ε, το κεφάλαιο, ε, το κάνει με αυτόν τον τρόπο, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου για να μπορεί να... Να, να δώσει και ένα, ε, μια κάλυψη στο προσωπικό, το πολιτικό που έχει από κάτω, παίρνει το ναι, βάρος του, ναι, 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 ναι. για Σωστά. να μπορεί να πηγαίνει, εντάξει θα πηγαίνουν τώρα οι βουλευτές των διάφορων κομμάτων και θα λένε εγώ δεν το ψήφισα, ήτανε του Μακρόν. Αλλά ο Μακρόν και όλη η κυβέρνηση και το πολιτικό προσωπικό... Πάντως να θυμηθούμε ε, μία αυτό που συζητάμε και λέμε τώρα για το Μακρόν και όλη αυτή τη μεθόδευση, την αντεργατική, την κατασταλτική, Πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο που ΣΥΡΙΖΑ και η δημοκρατία των Αποθέων. Mm. Τον είχαν πάει και στην πνίκα να βγάλει λόγου περί δημοκρατία κτλ. Εγγυητή τη δημοκρατία. Εγγυητή τη δημοκρατία. Χορτάσαμε δημοκρατία και έχουν χορτάσει και Ακριβώς. οι Γάλλοι. Και οι Γάλλοι. Δημοκρατία. Αλλά είναι αποφασισμένοι. Αλλά είναι η αστική η δημοκρατία Έτσι. που Έτσι. έχει συγκεκριμένο προσανατολισμό. Πάμε λίγο τώρα σε κάτι διαφορετικό το οποίο έκανε ιδιαίτερη αίσθηση και στην Ελλάδα συνολικά. Την προηγούμενη εβδομάδα την προσωπία του ΚΚΕ βρέθηκε στη Γαλλία. Έτσι, είχαμε επικεφαλή στο Γενικό Γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή του Κόμματο, τον Δημήτρη Τον Κουτσούμπα. Πήγε στο Παρίσι, εσύ στη Μασαλία. Θέλω να, αν και μα έχει πει ήδη αρκετά πράγματα, να μα μεταφέρει όμω την εμπειρία από την υποδοχή που είχαμε. Ε, γιατί είδαμε πολύ θερμή υποδοχή, δηλαδή είδαμε ε, πράγματα πρωτόγνωρα να το πω έτσι, mm -hmm. πολύ όμορφα. Και ε, τι, τι είναι αυτό που μένει, καταρχά παίρνουμε για την υποδοχή. Και θα μετά θα Καταρχή... σα πω κάτι ακόμα. Και ο φακό, ο τηλεοπτικό, ο φωτογραφικό δεν τα καταγράφει. δεν μπορεί να αποτυπώσει προφανώ. όλο το μέγεθο τη θερμή υποδοχή. Αλλά να σα πω. Περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε. Να σα πω και εμεί ξέραμε που πήγαμε και οι Γάλλοι ξέρανε. Και ήρθαν να τους συμπαρασταθούν στον αγώνα. Εμείς ξέραμε ότι πήγαμε σε κινητοποιήσεις με αυτό το περιεχόμενο που αναλύσαμε προηγουμένως, mm -hmm. με εργαζόμενους που βγαίνουν στο δρόμο και αντιστέκονται σε σκληρά αντιλαϊκά μέτρα. Πού βάζουν αυτά τα συνθήματα που είπατε. Και οι εργαζόμενοι εκεί στην Γαλλία που μας υποδέχτηκαν ξέρανε ότι ήρθανε οι κομμουνιστές που είναι πρωτοπόροι mm -hmm. στις κινητοποιήσεις ε, στην Ελλάδα, που αντιπαλεύουν τις αντιλαχικές πολιτικές, που ξεσκεπάζουν τις κυβερνήσεις όποιο προσωπείο και να έχουν ε, είτε συντηρητικές φιλελεύθερες, νεοφιλελεύθερες, σοσιαλδημοκρατικές ή όπως αυτό προσδιορίζονται αριστερές αλλά με πολιτική που είναι συγκεκριμένη προς όφελος των συμφερόντων των λίγων και εις βάρος, του λαού, Ξέρανε λοιπόν και αυτός ο ενθουσιασμός, αυτό πες μας λοιπόν τώρα αυτός ο ενθουσιασμό. Αυτό πε μα λοιπόν. Αυτό ο ενθουσιασμό είναι, πώ το λέω, λαό Ότι κατάλαβαν mm -hmm. και κα, ότι είναι δικοί μα αυτοί <laughs> οι άνθρωποι, είναι δικοί μα. Δεν πήγε ένα που θα του θα κάνει πασαρέλα. Ναι, mm ναι. -hmm. Επειδή κατάλαβαν. Και δεν έχουμε γνωριστεί μόνο αυτού την περίοδο. Έχουν έρθει οι συνάδελφοι από τη Γαλλία ε, και τα προηγούμενα χρόνια, την προηγούμενη περίοδο εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε ανταλλάξει απόψεις πάνω στα κρίσιμα ε, ζητήματα, στο εργατικό κίνημα. Ε, μέσα, σας είπα και προηγουμένως, στο εργατικό κέντρο ε, σχεδε, πριν από, στο τελευταίο συνέδριο της ΨΟ, νομίζω έγινε μέλος ε, της ΨΟ. Ε, Ακόμα έτσι για να δείτε λίγο το, το κλίμα και τους δεσμούς και το πώς... Ε, μας βλέπουν ε, οι εργαζόμενοι εκεί ε, στην Μασαλία είναι το γεγονός ότι αφού την ημέρα της ε, απεργίας τελειώσαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί με τις περιφορίες και Έχετε τα λοιπά. φτάσει εκεί, έχει ολοκληρωθεί ναι, η κινητοποίηση ναι, απεργιά και κάθεστε... Να κάτι και Ωραία. ήταν η ίδια μέρα που το, το κόμμα μας εδώ είχε κάνει την κινητοποίηση στη Γαλλική Πρεσβεία και το δείχναμε εκεί στους συναδέλφους από το Εργατικό Κέντρο Μασαλίας. Ε, μόλις τους δείξαμε εκεί ειδικά το κομμάτι που ε, τραγουδάει την... Ε, δυο κοπελιές, δυο συντρόφισσες τραγουδάνε τη διεθνή ε, στα γαλλικά. Ε, ε, καταλαβαίνετε Μάλιστα. ότι συγκινηθήκανε, δηλαδή είδαμε βουρκωμένα μάτια και εκεί καταλάβαμε... Είναι συγκλονιστικές στιγμές αυτές. Υπάρχει... Μόνος, έτσι. Ε, ε, ακόμα επιβεβαιώσαμε, μου, έχει καταλάβει το ξέρω. Πολύ, πολύ συγκλονιστικές, υπάρχει στιγμή. δύναμη, πείσμα, αντοχή, για να, για να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα του, του αγώνα. Υπάρχει δηλαδή μια, ένα δεσμό που χτίζεται. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά όταν πήγατε εκεί, ήταν σαν να σα περιμέναν, έτσι. Μα περιμένανε. μας περιμένανε. <χει> μας περιμένανε. <χει> <χει> να πω, θα ακόμα ήταν... και να μην είχατε θα... ειδοποιήσει ότι θα πάτε. Ναι, θα ναι, σας θα, θα τηλέφωνο. Θα λέγανε τι, δεν, <χει> θα έρθετε, <χει> δε ναι, ρε θα παιδιά. Δεν θα έρθετε. Έτσι ακριβώ. Τι είναι αυτό που μένει από τι σημαντικέ πρωτοβουλίε του ΚΚΕ, γιατί εκεί είδαμε μεν Επισκέψει όμω έχουν συμβεί και άλλα πράγματα έτσι, και θέλω να, να δούμε λίγο τι είναι αυτό που μένει. Καταρχήν είναι πολύ βασικό για μα, πέρα από το, αυτά που μας μεταφέρουν οι, οι σύντροφοι, οι συναγωνιστέ, εκεί που βρίσκονται στην ε, Γαλλία. Είναι πολύ σημαντικό να έχει και εσύ εικόνα mm -hmm. των εξελίξεων. Δηλαδή και το δικό σου μάτι, το δικό σου μυαλό ε, να είναι εκεί για να καταγράψεις το, το τι συμβαίνει. Η αλληλεγγύη που εκφράζεται και από το Κομμουνιστικό Κόμμα προς τους εργαζόμενους είναι όπλο για τον ε, αγώνα. Η γνώση με την ανταλλαγή της πύρας ε, επιβεβαιώνει όλες τις εκτιμήσεις που, ε, που έχουμε και η ίδια η γνώση ε, ε, των εξελίξεων και των κινητοποιήσεων εκεί είναι δύναμη κινητοποίησης και για, για τη χώρα μας. Γιατί ένας εργαζόμενος ή ας πούμε ένας νέος άνθρωπος που είναι πιο άπειρος mm -hmm. στην συλλογική πάλι, βλέποντας αυτό που γίνεται στη Γαλλία, μπορεί να υπολογίσει ή να σκεφτεί καλύτερα και να αντιμετωπίσει το επιχείρημα αυτό που λένε ότι εσείς είσαστε μόνοι σας, δεν... Είναι... Όχι, εμείς είμαστε οι κομμουνιστές, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάς, με τους πολλούς, με αυτούς που είναι οι αδικημένοι και παλεύουμε με τους πολλούς, οι απομονωμένοι στην πραγματικότητα είναι οι κυβερνήσεις, οι αστικές τάξεις και παλεύουμε σαν κομμουνιστές οι εργαζόμενοι παντού και εδώ στη χώρα μας και τα λοιπά παντού να εκπληρώσουν μόνος. το ρόλο που πρέπει να εκπληρώσουν γιατί θα έχουμε και την εργατική πρωτομαγιά ο ρόλος ποιο είναι η κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο η οικοδόμηση της κοινωνίας που μπορεί Δέβαια. ο εργάτης πραγματικά με τη δουλειά του να ικανοποιεί τις ανάγκες του να φτάσει σε πραγματικά ανώτερο επίπεδο ευημερία η ζωή του εργαζόμενου. Λοιπόν, είπαμε για τη Γαλλία, είδαμε τι κινητοποίησει στην Ελλάδα. Όμω βλέπουμε ότι ξετυπλώνονται εδώ και καιρό μεγάλε κινητοποίησει σε πολλέ άλλε χώρε. Έχουμε ε, την εβδομάδα, μέσα στην εβδομάδα, τη μεγάλη απεργία στη Γερμανία, έχουμε απεργίε ε, στη Μεγάλη Βρετανία, έχουμε Ισπανία, έχουμε Πορτογαλία. Κάτι κινείται. Και... Αυτό είναι ένα παράγοντα τον οποίο τα τελευταία χρόνια δεν τον είχαμε έδει. Δηλαδή, σα-ίσα -ίσα είχαμε, είχαμε το αντίθετο, να το πω έτσι: ένα, μια, ένα κάθισμα των mm -hmm. λαϊκών κινητοποίησεων. Κάτι κινείται. Ναι. Κάτι πολύ μεγάλο, ας πούμε. Και κινείται και πολύ μεγάλο και είναι και πολύ καλό να βγαίνει ο δρόμο και να διαδηλώνει, να απαιτεί, να διεκδικεί με επίκεντρο τι ανάγκε του. Είναι πολύ θετικό. Αυτό όμως που θα ήθελα, επειδή έχει σημασία πέρα από τον κόσμο που βγαίνει και το βλέπουμε αυτό που θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι τώρα και στη Γαλλία και στην ε, Γερμανία και στην ε, Πορτογαλία βγαίνουν οι κόσμος ε, mm -hmm. και στρέφεται εναντίον μιας πολιτικής που υπηρετείται από κυβερνήσεις που ε, αυτολασάρονται σαν προοδευτικές, σοσιαλιστικές, δημοκρατικές, ότι θα λύναν τα προβλήματα. Το λέω αυτό ε, για να δείξω και επειδή υπάρχει τώρα και το αφήγημα εδώ Έτσι. στην Ελλάδα, ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ, περί προοδευτικής κυβέρνησης, αν και τα έχουμε ζήσει όλα, και τις εναλλαγές και τα λοιπά, ε, αυτό που πρέπει να μείνει στον κόσμο είναι ότι η αντιλαϊκή πολιτική η πολιτική του κεφαλαίου, για να το πω λίγο πιο, υλοποιείται από όλε τι κυβερνήσει ανεξάρτητα πιο κυβερνήσεις καπιταλιστικής διαχείρισης, ανεξάρτητα το πρόσημο που θέλουν να παρουσιάζονται στο λαό. Άρα το πραγματικό ερώτημα, και σε αυτό δίνουν απάντηση με αυτόν τον τρόπο που δίνουν οι εργαζόμενοι, όχι ολοκληρωμένοι, αλλά όπου υπάρχουν οι προϋποθέσεις μπορούν και και ολοκληρωμένη. Το πραγματικό ερώτημα είναι, και μια και είμαστε προεκλογικά εδώ, είναι ο λαός ποια θα είναι η δύναμή του να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε αντιλαϊκή κυβέρνηση θα προκύψει μετά ε, τις εκλογές. Άρα λοιπόν είτε η κυβέρνηση είναι συνεργασίας, είτε είναι έτσι, είτε είναι αλλιώς, είτε είναι ε, αχταρμάς, θα είναι αντιλαϊκή από χέρι. Α, τα έχουμε δει αυτό όλες οι κυβερνήσεις, μία διαδέχεται την άλλη, γίνεται rotation Ακριβώς. και το αντιδιαλλαγικό οπλοστάσιο μένει ε, ανέγκυκτο. Άρα ο λαός πρέπει να δει πώς θα είναι αυτός δυνατός, πώς θα οργανώσει την αντεπίθεσή του και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με σιρό κουκουέ, με δυνάμωμα του, του, του εργατικού, των εργατικών αγώνων, με ταξικό προσανατολισμό. Αυτός πρέπει να είναι σήμερα ο στόχος των εργαζομένων. Για να έρθουν και τα μεγάλα, τα καλύτερα Έτσι. που θα δώσουν και οριστική εικόνα. Και τώρα που κλείνουμε να σε ρωτήσω το εξή: ε, Πρωτομαγιά θα πάτε Γαλλία ή θα έρθουν οι Γάλλοι εδώ. Θα το δούμε, θα, <laughs> θα συνεννοηθούμε. Έχουν και τα συνέδριά <laughs> του τώρα ενυμερώσε. εκεί. Ναι, <laughs> <laughs> στο να έχουμε εικόνα. <laughs> Γιάννη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και εγώ για την κουβέντα σήμερα. Να είστε καλά. Ε, εύχομαι, ελπίζω να μπορούμε να κάνουμε πολύ πιο συχνά Εγώ μπορώ να πω με μια βεβαιότητα ότι τέτοιες συζητήσεις, που θα κουβεντιάζουν θετικά αποτελέσματα, που έχουμε κάνει και εδώ για τη χώρα μας και τέτοιο, σε επίπεδο εργατικών αγώνων, και για άλλες χώρες και εργαζόμενους άλλων χωρών θα συζητήσουμε και θα συζητάμε, θα, θα, θα αλλάξει πώς πολύ να ωραία, το πω, έτσι, θα ωραία, συζητάμε τέλεια. για θετικά πράγματα. Και περιμένουμε στο στούντιο μαζί σου την επόμενη φορά, Γάλλο γαλω... συνάδελφο, έτσι. <laughs> να, σε ευχαριστούμε θα. πάρα πολύ.